Αριστοτρίτη σήμερα, 16 Ιανουαρίου 2024. Χαίρετε. Χαίρετε. Για ποιο θέμα θα μας μιλήσετε σήμερα. Θα μιλήσουμε για τα κορίτσια που δεν αγαπήθηκαν από τους μπαμπάδες τους. Ωραία. Wow. Σ' ακούω. Σ' ακούμε. Λοιπόν, είναι, είναι έρευνα αυτό που θα πω. Α, ασχολούμαστε συγκεκριμένα δηλαδή με τα κορίτσια, χωρίς να σημαίνει ότι... Αντίστοιχα ή διαφορετικά αποτελέσματα δεν ισχύουν και για τα αγόρια. πλα εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Λοιπόν, τα άτομα που έχουν βιώσει εγκατάλειψη από τον μπαμπά τους... ...συχνά παρουσιάζουν πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά προσωπικότητας... ...γιατί έχουν υποστεί συναισθηματικό τραύμα. Έχουμε μπει πολλάκι σε πάρα πολλά έτσι, βίντεο που έχουμε κάνει... Ότι θεωρούμε ότι και οι μπαμπάδες, όσο και οι μαμάδες, είναι εξίσου ικανοί για να μεγαλώσουν και να φροντίσουν έναν παιδί, σύμφωνα με τις νεότερες έρευνες. Δεν ισχύει πλέον αυτό που λέγανε παλαιότερα, στις δεκαετίες του 50 και του 60, στηριζόμενοι στην ερευνητική δουλειά του Μπόλμπαϊ, ότι η μητέρα είναι η πιο σημαντική, ο πιο σημαντικός γονέας για το μεγάλωμα των παιδιών. Πλέον ξέρουμε ότι και ο μπαμπάς είναι πολύ σημαντικός για το παιδί, ωστόσο και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας που δείχνουν ότι τραυματίζονται τα κορίτσια, γιατί για χάρη της έρευνας είπα ξανά, ε, μιλάω για τα κορίτσια, ε, όταν ο πατέρας τους είναι απόν ή γενικότερα τους, ε, έχουν βιώσει την παραμέληση ή και την εγκατάληψη. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν των παιδιών αυτών, των κοριτσιών αυτών, που έχουν βιώσει παραμέληση, εγκατάλειψη, έχουν τραυματιστεί από μια κακή γονεϊκότητα από μέρος του πατέρα, μια κακή, ας το πούμε, πατρική φιγούρα, είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, ε, ιδιαίτερα πληγώνει, ε, σύμφωνα με την έρευνα, όταν, τα, όταν ο πατέρας φεύγει και ο θελός, δηλαδή δεν, είναι, ε, δεν έγινε μέσω μια κατάσταση, μιας αναγκαιότητας, α το πούμε, να φύγει ή μια γονική αποξένωση, αλλά φεύγει οικειοθελώ. Ε, υπάρχουν έτσι ε, παράλογοι φόβοι και άγχοι, α, αίσθηση φόβο ότι κάτι κακό θα συμβεί, γιατί η μιας γονικη από γονέα ε, υπαρχουν ετσι παραλογοι φοβοι και αγχοι α αισθηση φοβο οτι κατι κακο θα συμβει γιατι η εγκαταλειψη απο γονεα αποσταθεροποιει την ίδια την αίσθηση τη ασφάλεια ε, στα παιδιά. Νιώθουν δηλαδή ότι ε, τρίζουν τα θεμέλια της ασφάλειας όταν κάποιος φεύγει και ο θέλος και σε αυτήν την έρευνα ο πατε... μιλούμε για τους πατεράδες. Ε, πρόημη ή αυξημένη σεξουαλική συμπεριφορά. Παρατηρείται δηλαδή, ε, εφηβικ... Παρατηρούνται πάρα πολύ συχνά εφηβικές εγκυμοσύνες στα κορίτσια που έχουν εγκαταληφθεί από τον παμπά τους. Ε, επίσης, σύναξε συμπεριφορά, τα κορίτσια αυτά εμφανίζουν ε, απελπι... απελπισία και έχουν έτσι ένα φόβο στις σχέσεις τους, να μην τους εγκαταλείψουν γενικότερα ότι δεν, θα... ότι δεν είναι αρκετά ικανές, αρκετά καλές για σχέση κτλ. Πρόβλημα με το να είναι δυναμικές ή και επιθετικές, συνήθως εμφανίζουν ε, πάθητικη στάση απέναντι στο άλλο φύλλο ε, και έχουν έναν εσωτερικευμένο μήνυμα ότι δεν αξίζουν την αγάπη από, τους, από το άλλο φύλλο. Επίσης παρατηρούνται εθιστικές συμπεριφορές όπως η υπερβολική κατανάλωση, κατανάλωση του φαγητού ή εθισμός στο φαγητό με αποτέλεσμα να έχουν διαταραχές γύρω από το φαγητό. Είτε δηλαδή ενευρική ανορεξία, είτε βουλημία ε, κτλ. Επίσης έχουν μια αίσθηση ότι μπορεί να τα χάσουν όλα και μ, αυτό συμβαίνει γιατί έχουν συνήθως αν έχουν εγκαταληφθεί από πολύ μικρή ηλικία σε κρίσιμη φάση της εξέλιξης του παιδιού, της ανάπτυξης του παιδιού αυτόν έτσι πυροδοτεί αυτήν την αίσθηση ότι όλα είναι μάταια, ότι θα χαθούν, ότι δεν αξίζουν κτλ. Και το τελευταίο έτσι, στοιχείο της έρευνας είναι ότι τα κορίτσια αυτά ενδέχεται να μην θελήσουν να φέρουν στον κόσμο παιδιά ε, λόγω των αρνητικών βιωμάτων που έχουν τα ίδια και λόγω της διαταραγμένης εικόνας γύρω από το ρόλο του πατέρα, του, του άντρα, στη σχέση ε, που, έχουν, που, που είχε με τη μητέρα τους. Αυτά είναι οχτώ στοιχεία που τέλος πάντων πυροδοτούνται από μια πρόοριν, αν θέλεις, φυγή του πατέρα όταν λέω πρόοριν, ενώ πριν να είναι το παιδί σε ηλικία που να μπορεί να το διαχειριστεί δηλαδή να είναι 18 και πάνω ε, και μάλιστα ή και οθελ, η, να φύγει και ο θελός ή ακόμα και μέσα από συνθήκε οι οποίες είναι τραυματικές και πάρα πολύ δύσκολες για, την, για το ζευγάρι και κατ' επέκταση για την οικογένεια. Στην κόμμα που θέλεις, ναι. Αυτή η έρευνα έγινε σε μεγάλο δείγμα? Ναι, έχει γίνει σε μεγάλο δείγμα, να πω γνωρίζω. Οκ. Okay. Ε, εσύ κατά τη γνώμη σου νομίζεις ότι είναι περισσότερο το πώς προσλαμβάνει το παιδί τη φυγή του πατέρα ή παίζει ρόλο και πώς αντιμετωπίζει η μητέρα του γεγονός ότι είναι μονογονιός σου. Όλα μαζί. Mm. Σίγουρα συμβάλει και η αντιμετώπιση της μητέρας. Δηλαδή αν η μητέρα ε, δεχτεί υποστήριξη, ε, μπορέσει να σταθεί στο ύψος της και δεν πέσει στα πατώματα και δεν, γίνει, δεν πέσει σε κατάθλιψη και δεν γενικότερα η ψυχολογία της είναι σε καλή κατάσταση όσο γίνεται μετά από μια τέτοια κατάσταση. Μια τέτοια, ε, ας το πούμε, φυγή, ε, νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και αυτό συμβαίνει σε όλε τι περιπτώσει. Ε, φαντάζομαι ότι δεν λήφθηκε η υπόψη η περίπτωση έναν παιδί να γεννιέται χωρί πατέρα, απριόρι οι Είναι όχι, περιπτώσεις όχι, που ήταν όχι, μαζί τα ζευγάρια αυτέ. Είναι περιπτώσει που ήταν μαζί τα ζευγάρια και ο πατέρα ή και ο εγκατέλειψε ε, το σπίτι χωρί να υπάρχει, α το πούμε, μία. Ε, δεν τον έδιωξαν, δεν έγινε διαζύγιο. Δηλαδή, ένα πατέρα ο οποίο εγκαταλείπει την οικογένεια. Εγκαταλείπει, εγκαταλείπει. εγκαταλείπει τη γυναίκα του, εγκαταλείπει τα παιδιά του, την κόρη του σε αυτήν την περίπτωση. Και δεν, δεν, δεν αναλαμβάνει τι ευθύνε του γονεϊκού του ρόλου. Το εγκαταλείπει σημαίνει. Εξαφανίζεται, εξαφανίζεται. 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 Δεν είναι καθόλου δηλαδή στη ζωή των παιδιών. Δεν είναι όπω στα διαζύγια που ε, υπάρχει όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση που πηγαίνουν στα δικαστήρια. Τραβιούνται για πάρα πολύ καιρό, δυστυχώ έτσι όπω είναι τα νομικά συστήματα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αν είναι και συγκρουσιακό διαζύγιο, οι άνθρωποι πραγματικά ταλαιπωρούνται ε, πάρα πολύ για να βγει ένα διαζύγιο, αλλά είναι στη ζωή του παιδιού ο πατέρα ε, στην προκειμένη περίπτωση και ε, κάνει, ε, κάνει αγώνα για να βλέπει το παιδί του, να πάρει ώρες, να πάρει μέρες, να πάρει διανυκτερεύσει κτλ. Δεν δηλαδή, για ακόμη τέτοια. και στην περίπτωση τη γονική αποξένωση, που η μητέρα μπορεί να αποξενώνει τα παιδιά από τον πατέρα, η γνώση και μόνο από το παιδί είναι ότι ο πατέρα πολεμάει για να έχει επαφή, μπορεί να εξουδετερώσει τη ζημιά τη ψυχική τρόποντινά που συμβαίνει στι ο πατέρα εγκαταλείπει. Yeah. Και, και στην ουσία, το παιδί, είναι, επειδή είναι ανήλικο, η κόρη σε αυτή την περίπτωση, παίρνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι δεν αξίζει να αγαπηθεί. Ε? Yeah. Ε, θέλω yeah. να σε ρωτήσω κλείνοντα πώ μπορούμε. Δύο, σκέλη σκέλη ερώτησή μου. Εάν είμαστε ενήλικε κοπέλε, οι οποίε έχουμε εγκαταληφθεί από τον πατέρα και τώρα έχουμε αυτέ τι αρνητικέ συνέπειε, πώ μπορούμε να τι αντιμετωπίσουμε, το πρώτο. Και το δεύτερο, εάν είμαστε η μητέρα μια κοπέλα που έχει εγκαταληφθεί από τον πατέρα τη, πώ μπορούμε να διαχειριστούμε το ζήτημα. Όταν το κορίτσι είναι νεαρό, ρε παιδί μου, μικρό, για να το βοηθήσουμε να μην πάθει ούτε και έναν από τα 8 συμπτώματα που μπορεί να έχει, τι 8... Επιδράσει επιδράσεις που μπορεί να έχει η φυγή του πατέρα. Είναι άμεση ανάγκη να κάνουν ψυχοθεραπεία και τα δύο έτσι, άτομα που περιέγραψες και η μητέρα για να στηριχτεί και να αντέξει όλη αυτή την κατάσταση και να τη διαχειριστεί πρωτιστώς η ίδια και το παιδί με κατ' επέκταση να πάει σε παιδόν ψυχολόγων ή στη δεύτερη περίπτωση να επισκεφτεί και εκείνον κάποιον ειδικών τη επιλογής της. Καθότι το πιο σημαντικό από όλα είναι η ψυχοεκπαίδευση, δηλαδή να καταλάβουν και οι δύο πλευρέ τι μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια κατάσταση, να την αναγνωρίσουν μέσα του, και αφού την αναγνωρίσουν, μέσα από δουλειά με τον εαυτό του και με το θεραπευτή τη επιλογή του, να μπορέσουν να βγουν από όλο αυτό και να μην θεωρούν τον εαυτό του υπέτειον ή ανάξιον να δεχτεί στήριξη, αγάπη ή φροντίδα από οποιοδήποτε άλλον ενήλικαν τις επιλογές τους ε, και να καταλάβουν τους λόγους που, γινωνε, που γίνανε ενδεχομένως τέτοια πράγματα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που, που μπορεί να έκανε τον πατέρα να φύγει. Κάποια Με στοιχεία... αλλάγησε το εγκεφάλο του, τι άλλο. Η παλιοχαρακτήρα που... του, η ανοησία yeah, του, yeah. η ανευθυνότητα yeah. του, yeah. η μη yeah. του, yeah. ψυχο... του, του. Ποια παθολογία, κακία. Ψυχοπαθολογία. Ένας πολύ κακός άνθρωπος εγκαταλείπει τα παιδιά του. Ναι. Ένα εξαιρετικά κακό άνθρωπο, είτε άνδρα είτε γυναίκα. Και ξαναλέμε, δεν μιλάμε για διαζύγιο, δεν μιλάμε για αποξένωση η οποία γίνεται από τον άλλο γονιό. Μιλάμε για συνειδητή φλή, ε, ε πώς το λένε, απόδραση από τη ζωή των παιδιών σου και, από την, και, απόδραση είναι από τις ευθύνε. Και πρέπει να καταλάβει τόσο η μάνα που μένει πίσω, όσο και τα παιδιά που μένουν πίσω, ότι δεν φταίμενε εμεί, δεν κάναμε εμεί κάτι λάθο και αυτό ο παλιάνθρωπο σηκώθηκε και έφυγε. Σηκώθηκε και έφυγε γιατί ήταν παλιάνθρωπο. Και προφανώ ναρκισιστή. Και οι να ναρκιστέ είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έναν παιδιάστικον τρόπο λειτουργία και σκέψη και να... μια προσπά... συνεχή προσπάθεια να αποφύγουν τι οπτικέ ευθύνε του. Δηλαδή, μιλούμε για φυγοπονία, για τεμπελιά ψυχική και πνευματική. Σε ευχαριστώ Ναι. Σε ευχαριστούμε που το φώτισε αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν γυναίκε ενήλικε, που μπορεί να είναι και 50 και 60 και 70 ετών, που να αντιμετωπίζουν μεγάλε δυσκολίε στη σχέση του με τον εαυτό του και στη σχέση του με άλλου ανθρώπου και να θεωρούν ότι ρε, παιδί μου, επειδή ήταν πριν 60 χρόνια που με εγκατέλειψε ο πατέρα μου, ή πριν 50 χρόνια δεν έγινε και τίποτα. Ναι, όχι, γίνεται. Και το πολύ έτσι ευχαριστούν και Καλό μήνυμα που μας δίνεις είναι ότι με την ψυχοθεραπεία μπορούν να ανατραπούν αυτές Φυσικά. οι συνθήκες. Yeah. Με την συνεπή έτσι, προσπάθεια ε, και την τακτική ψυχοθεραπεία ε, και με το δέσιμο που γίνεται μέσω της θεραπευτικής σχέσης του θεραπευτή με το θεραπευόμενο, ε, πάρα πολλά πράγματα μπορούν να απαλληφθούν γιατί επί της ουσίας γίνεται μία νέα συνθήκη μέσα στο μυαλό του ανθρώπου... σαν να ε, φεύγει η παγια συνθήκη... και σαν να δομείται μια καινούργια συνθήκη... Που, που, που δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός... Ε, είναι ικανός να αγαπήσει... είναι ικανός να αγαπηθεί... είναι ικανός να στηριχτεί... Ε, και αυτό είναι πάρα πολύ λυτρωτικό... για τους ανθρώπους αυτούς... αλλά και για όλους εμάς. Δηλαδή το... στη ψυχοθεραπεία... πάει το ενήλικο πρόσωπο που έχει τα ελλείμματα... από την παιδική ηλικία... Και αν δεσμευτεί στη ψυχοθεραπεία και αφαιθεί, έρχεται η ψυχοθεραπευτική σχέση να καλύψει αυτά τα κενά. Δηλαδή, γίνεται ο ψυχοθεραπευτή ένα παρένθετο γονιό, ο οποίο καλύπτει αυτά τα κενά του παιδιού, του καλύπτει τις συναισθηματικές του ανάγκες και μπορεί πλέον να επιστρέψει σε έναν ενήλικον τρόπο λειτουργία ανεξάρτητο. Έτσι ακριβώ. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη μου. Θα Πώς τα πούμε σας... την επόμενη Αριστοτρίτη και θα είναι πάλι Zoom. Δεν έχω σκοπό να επιστρέψω σύντομα στην Κύπρο. Όχι. Εγώ <laughs> θα είμαι σε άλλο γαλαξία. Σε άλλο yeah. γαλαξία. <laughs> Πες το παιδί σου να αλλάξει λίγο το background, έτσι. <laughs> Σ' αγαπώ πολύ, μωρό μου. Φιλιά. Εγώ σας Bye, <laughs> Bye. Bye. Uh.